Καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στο πάνελ «Η Δελφή και η σύγχρονη ευρωπαϊκή τέχνη» που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Είμαι ο Ανδρέας Γκόφας, Διευθυντής του Κέντρου Δελφών και συντονιστής της σημερινής μας συζήτησης. Σας ευχαριστώ όλους ιδιαιτέρως για τη σημερινή σας παρουσία και ασφαλώς το σπουδαίο πάνελ των ομιλητών μας, τον Κώστα τον Βαρότσο, σπουδαίο εικαστικό, ένα έργο του οποίου κοσμεί το πάρκο γλυπτικής του κέντρου μας. Ευχαριστούμε, Κώστα, και για την παρουσία σου, αλλά πάνω απ' όλα για το έργο σου. Την Αλεξάνδρα την Πουτηρά, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας της τέχνης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και διευθύντρια του Τελογλίου Ιδρύματος. Τον Τάκη Μαυρωτά, διευθυντή του εικαστικού προγράμματος του Ιδρύματος Θεοχαράκη, επί χρόνια φίλο του Κέντρου Δελφών και ασφαλώς επιμελητή πολλών εκ των εκθέσεων για τις οποίες θα μιλήσουμε σήμερα. Τη Βάνα την Ξένου, μία ακόμα σπουδαία εικαστικό, ένα έργο της οποίας κοσμεί τη συλλογή έργων τέχνης του Κέντρου. Βάνα, σε ευχαριστούμε και σένα και για τη σημερινή σου παρουσία και για το έργο σου. Και ασφαλώς την Αθανασία την Ψάλτη, προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Φωκίδας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Δελφών και πολύ αγαπητοί φίλοι. Σε ευχαριστούμε, Νάνση. Στόχος του σημερινού μας πάνελ είναι μια αποτίμηση του πολυετούς εικαστικού προγράμματος του Κέντρου Δελφών, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1988 με τη Διεθνή Συνάντηση Ζωγραφική και Γλυπτική στο τέλος του 20ου αιώνα. Έκτοτε, οι εικαστικές εκθέσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής δράσης και ταυτότητας του Κέντρου. Όπως αυτό ήδη μαρτυρά, το σημερινό πάνελ δεν είναι μια άσκηση αναμνησιολογίας. Είναι μια άσκηση αποτίμησης μιας πολυετούς πολιτιστικής δράσης και προβολής στο μέλλον. Και το άμεσο μέλλον επιφυλάσσει μια λαμπρή συνέχεια αυτού του πολυετούς προγράμματος με μια έκθεση με έργα του Πάμπλο Πικάσο, η οποία θα εγκαινιαστεί στις 11 Μαΐου και για την οποία θα μιλήσουμε τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες εκτενέστερα. Θα δώσω τώρα τον λόγο στα μέλη του πάνελ, αλλά θα μου επιτρέψουν, όπως τους έχω ήδη ειδοποιήσει, με την άδεια και τη δική σας και την κατανόησή σας, να παραβιάσω αρχικά την αλφαβητική σειρά, να δώσω τον λόγο στον Τάκη τον Μαυρωτά, επειδή δικιά του ήταν η ιδέα αρχικά διοργάνωσης αυτού του πάνελ. Μετά θα συνεχίσω με την ελληνική αλφαβητική σειρά. Τάκη μου. Ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Εδώ, στον ομφαλό της γης, σήμερα συναντιόμαστε για να μιλήσουμε για την αιώνια επιθυμία του γίγνεσθε της τέχνης, ανάμεσα στην Απολλώνια και Διονυσιακή καλλιτεχνική έκφραση. Για την τέχνη της εποχής μας και τις εικαστικές παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών με τα πανανθρώπινα μηνύματα στη στερέωση του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού. 36 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς του για την προβολή της σύγχρονης τέχνης με περισσότερες από 50 ατομικές και θεματικές εκθέσεις, με περισσότερους από 100 Έλληνες και ξένους δημιουργούς, οι οποίοι παρουσίασαν τη δουλειά τους στους εκθεσιακούς του χώρους. Ο σύγχρονος καλλιτέχνης βιώνει με ένταση το σήμερα και αντλεί έμπνευση από το χθες, δίνοντας ζωή στο έργο του, αφού ο νους, το αίσθημα, οι αισθήσεις και η ενόρασή του κινούνται εν γρηγόση. Απολλώνιοι ή διονυσιακοί εικαστικοί δημιουργοί έρχονται αντιμέτωποι με το αιώνιο και το άφθαρτο, δίνοντας απαντήσεις και θέτοντας κέρια ερωτήματα για την πορεία μας και την αξία των πράξεών μας. Αυτό το συμπέρασμα αποκόμισα από τις 12 ατομικές και θεματικές εκθέσεις που επιμελήθηκα από τις αρχές της δεκαετίας του 90 για το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών με την άμεση στήριξη της κυρίας Αρβελέρ που πάντα στοχεύει στο υψηλό και την πολύτιμη συμπαράσταση των ακούραστων και αποτελεσματικών Γιάννη Βογανάτση και Περικλή Σπάτουλα. Έτσι, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, επιχειρώντας παρεμβατικές τομές στο χώρο της τέχνης, οργάνωσε το 2003 τη μεγάλη θεματική έκθεση «Η κληρονομιά του Απόλλωνα»,
με κορυφαία έργα διάσημων ξένων και Ελλήνων καλλιτεχνών, όπως τον Ντε Κύρικο, Νταλή, Αρμάν, Μποτέρο, Τάκη, Χρύσας, Γκίκα, Εγκονόπουλου, Τσαρούχη, Σικελιώτη, Μηταρά, Φασιανού, Ψυχοπαίδη, Σακελίωνα, Ξένο. Με σκοπό να προβληθεί όσο το δυνατόν πιο εύγλωτα η επίδραση του Απολλώνιου Πνεύματος στις εικαστικές τέχνες του 20ου αιώνα. Ο Νίτσε, στη γένεση της τραγωδίας, αποκαλεί τον Απόλλωνα, Θεό όλων των δυνάμεων που μαγεύουν και συγχρόνως Θεό των προφητιών. Το όνομά του σημαίνει ακτινοβόλος. Είναι ο Θεός του φωτός και κυβερνά την πανόρια φωτάβγια του εσωτερικού κόσμου της φαντασίας. Ο Απόλλωνας μαζί με τον Διόνυσο αντιπροσωπεύουν τις δύο μεγάλες κυρίαρχες δυνάμεις του ελληνικού πνεύματος. Ο πρώτος εκφράζει το όνειρο και τον εμβασμό και ο δεύτερος τον ενθουσιασμό και τη μέθη. Ο Απόλλωνος προστατεί στους χρησμούς των Δελφών και εμπνέει την πυθία. Ο μύθος του είναι διαχρονικός και οι 16 δημιουργοί της πολυφωνικής έκθεσης αποκάλυψαν ότι η Απολλώνια κληρονομιά διατρέχει κάθε εποχή, εκφράζοντας διαφορετικά κάθε φορά το φως. Το 2005 επιμελήθηκα τη θεματική έκθεση «Κίονες και Πεσί», με μνημιακά έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και εγκαταστάσεων 16 σημαντικών Ευρωπαίων δημιουργών, οι οποίοι ανέδειξαν την επίδραση της αρχαίας ελληνικής τέχνης στο σύγχρονο πνεύμα. Ο Κώστας Τσόκλης, με σχεδιαστική και κατασκευαστική οξύτητα, φιλοτέχνησε τη μνημιακή εγκατάσταση Κίονης, που μας παραπέμπουν στο σκελετέο μιας νέας οικοδομής και κατ' επέκταση στην ανατένιση μιας νέας ελπίδας, την οποία δόρισε στο κέντρο. Όπως έκανε και ο ακαδημαϊκός Γιάννης Παρμακέλης την ίδια χρονιά που ευγενικά δόρισε τους επιβλητικούς Κίονες, οι οποίοι είναι πλασμένοι με αλουμίνιο και δουλεμένοι με σύγχρονα μηχανήματα, όπως οι ακτίνες λέιζερ και ο τόρνος, και εντάσσονται στην πολυσυζητημένη δουλειά του με τη γεωμετρική ανάπτυξη, μηχανικά, αρχαϊκά. Ο διεθνής φήμης Γερμανός γλύπτης Σούκερ πρωτοπαρουσίασε στους Δελφούς την τεράστια εγκατάστασή του «Ξύλινοι Κίονες». Η καθηγήτρια Πατρίτσια Μολινάρη την εγκατάστασή της με τίτλο «Ο Θεός κοιμάται στον Κίωνα». Ενώ μπροστά στις Φεδριάδες ο Αντωνάκος ύψωσε τους κόκκινες σκιονές του, ονομάζοντάς τους πέρασμα, και τους δόρισε στο κέντρο. Θα ήταν όμως παράληψη να μην σταθώ στην έκθεση «Πυλός και πλαστική δημιουργία» το 1993, με τη συμμετοχή 14 νέων Ελλαδιτών και Κυπρίων σύγχρονων καλλιτεχνών, από τον Άγγελο Παπαδημητρίου και τον Νίκο Τρανό, έως τον Νίκο Χαραλαμπίδη και τον Άγγελο Μακρίδη. Και στην ατομική έκθεση του Αλέκου Φασιανού με τίτλο «Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας στη ζωγραφική του» το 1998, με την ανάδειξη της καλλιτεχνικής του πορείας με σημαντικά του έργα από τις αρχές της δεκαετίας του 60 έως το 1997. Το 2006, ο Κώστας Τσόκλης παρουσίασε στους Δελφούς την επιβλητική του εγκατάσταση «Ειρήνη» και όπως ο ίδιος δήλωσε «Η τέχνη είναι αχάριστη». Συνήθως γινόμαστε δούλοι της και τότε αυτή, αντίθετα με τις επιδιώξεις μας, μας περιφρονεί. Έτσι όμως και τη χαστουκίσεις, την προσβάλλεις, τρέχει πίσω σου. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να σώσεις τη σχέση σου μαζί της είναι να περιφρονείς τις απαιτήσεις της. Να μην έχεις καμία σχέση με την τέχνη, αν τέχνη θέλεις να κάνεις. Το 2000, οι διεθνείς κορυφαίοι Έλληνες γλύπτες Τάκης και Χρύσα συναντιόνται για πρώτη φορά στους Δελφούς. Ο Τάκης, φορτωμένος με τη σοφία της πολύχρονης εμπειρίας του, επιστρέφει στους Δελφούς το Μάρτιο του 2000 και επιλέγει τη θέση για να τοποθετήσει το μεγαλύτερο γλυπτό του σε δημόσιο χώρο στην Ελλάδα. Δημιούργησε το «Ομάζα Απόλλου», ένα επιβλητικό τεράστιο κινητικό γλυπτό που αντικατροπτίζει δυναμικά τη λάμψη του ήλιου, εκπέμποντας σε όλο τον περιβάλλοντα χώρο την ποιητική του ενόργεια. Η Χρύσα
δεν ήρθε στους Δελφούς, αλλά μας έστειλε σημαντικά και αντιπροσωπευτικά έργα της πολυεπίπεδης δουλειάς της. Κυρίες και κύριοι, 21ος αιώνας και ακόμα αναζητούμε με μαντική διάθεση τα κρυμμένα μηνύματα ή τις κρυπτικές αλήθειες της τέχνης της εποχής μας. Έτσι εδώ, στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, μέσα από τη σύντομη αναφορά μου, σας μίλησα για αυτές τις εκθέσεις που αντανακλούν το νέο ύφος, την άλλη εικόνα του γίγνεσθε της εποχής μας, την εικόνα του μέλλοντος. Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, με τις παρεμβάσεις του στο παρελθόν αλλά και στο σήμερα, έχει συμβάλει αποφασιστικά στην προβολή της ευρωπαϊκής εικαστικής μας πραγματικότητας. Και πράγματι, οι καλλιτέχνες μας δίδαξαν ότι η ομορφιά και η ζωή αποτελούν όχι μόνο μια μορφή της φαντασίας, αλλά κατάφεραν να αντιστρέψουν τη φθορά του χρόνου, έτσι ώστε η αλήθεια της τέχνης τους να ζει ανάμεσα στο απτό και το φανταστικό, το ορατό και το νοητό, κερδίζοντας το ύφος των αιώνων. Σας ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Βαρότσο, σας ευχαριστούμε πολύ, Βάνα Ξένου, για όσα έχετε προσφέρει στην τέχνη. «Όλα τα πράγματα του κόσμου έχουν δικαίωμα στο φως», έλεγε ο Πικάσο. Και με αυτή τη σκέψη του θα σας περιμένουμε εδώ στον ομφαλό της γης. Ο Ανδρέας Γκόφας, ο Παναγιώτης Ροηλός, όλοι όσοι εργαστήκαμε για αυτή την έκθεση. Παύλο Πικάσο, ο ιδιοφυής αγωνιστής της τέχνης, μέσα από τις αφίσες και τα κεραμικά του. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε και εμείς πολύ, Τάκη. Κώστα, ο λόγος είναι σε σένα. Σε μένα. Α, ναι. Τι να πω κι εγώ, δηλαδή, η σχέση μου με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών ήταν απότομη και αναπάντεχη και σε μια πολύ λάθος στιγμή. Με καλέσαν σε μια έκθεση που έτυχε τα εγκαίνια της έκθεσης αυτής να γίνουν την περίοδο που έφτιαχνα το Δρομέα στην Αθήνα, το 1994, μπροστά στο Χίλτον. Και ξαφνικά έπρεπε να φτιάξω ένα έργο για τους Δελφούς. Μάζεψα λοιπόν τους βοηθούς μου και τους λέω, παιδιά, σταματάμε το Δρομέα, γιατί πρέπει να πάμε να πάρουμε το χρησμό. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Και φύγαμε, ήρθαμε στους Δελφούς και ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε κάτι το οποίο ήταν αντίθετο από την πορεία που είχα τότε, διότι της δουλειάς μου, διότι μόλις φτάσεις στους Δελφούς καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα εδώ είναι διαφορετικά, οι ενέργειες είναι διαφορετικές. Η έννοια του χώρου και του χρόνου είναι διαφορετική. Οπότε, ενώ νόμιζα ότι στην πορεία της δουλειάς μου θα πρέπει να συρρυκνώσω την έννοια του χρόνου και να διωγγώσω την έννοια του χώρου, προσπαθώντας να ξαναβρω την ισορροπία η οποία είχε διαραγεί εξαιτίας της βιομηχανικής επανάστασης, ένα θέμα που δούλευα χρόνια πολλά, προσπαθώντας να βρω αυτή την ισορροπία, μόλις βρέθηκα εδώ στους Δελφούς, τα ξέχασα όλα και αποφάσισα να κάνω έναν ύμνο στο χρόνο και στην ιστορία. Οπότε, τι είναι αυτό που έπρεπε να κάνω, ήταν μια μεγάλη κλεψίδρα. Ένα μνημείο στο χρόνο. Όμως μέσα στο χρόνο, μέσα στο έργο αυτό, θα πρέπει να κυκλοφορεί και το ίδιο το φως. Το φως όμως το οποίο είναι φωτιά. Είναι ήδη ένα φως που κατεβαίνει από τον ουρανό, όπως έκανε ο Προμηθέας. Ένα φως του Προμηθέα που διατρέχει όλο το έργο. Ο ενθουσιασμός που είχαμε ήταν τεράστιος, παρόλο το ότι είμαστε κουρασμένοι ήδη με το έργο που κάναμε τότε στην Αθήνα, αρχίσαμε να δουλεύουμε με πάθος και με σεμνότητα.
Ξέχασα και την έννοια της ισορροπίας του χώρου χρόνου, ξέχασα και τα, όλα αυτά τα πράγματα και αφέθηκα στην αγκαλιά των Δελφών, κάνοντας έναν ύμνο προς το χρόνο. Τέτοιο ήταν το πάθος και τέτοια ήταν η κούραση που είχαμε κιόλας από τις προηγούμενες εμπειρίες που ένας από τους βοηθούς μου μάλιστα ρώτησε παθεϊλαιό. Ξέρετε, το ζητούμενο σήμερα και το ζητούμενο αυτού του συνεδρίου και πολλών ερωτημάτων που έχουμε στη ζωή μας είναι πώς θα αντιληφθούμε τον πραγματικό χρόνο. Ποιος είναι ο πραγματικός χρόνος? Ο πραγματικός χρόνος είναι αυτός που βρίσκεται μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος. Συνήθως ζούμε ή στο παρελθόν ή στο μέλλον. Ο παρόν χρόνος είναι αυτός ο οποίος είναι πραγματικά αυτό που λέμε ο κριτικός λόγος. Η αντίληψη του πραγματικού χρόνου είναι αυτό που μας ξεφεύγει πάντα. Η αντίληψη του παρόντος χρόνου. Μας ξεφεύγει η σημασία, παραδείγματος χάρη, της κλιματικής αλλαγής, να αντιληφθούμε το πρόβλημα και να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Διότι ζούμε ή στο μέλλον ή στο παρελθόν. Δυσκολευόμαστε δηλαδή να αντιμετωπίσουμε τον πραγματικό χρόνο. Εμείς οι καλλιτέχνες όμως είμαστε κάποιοι τύποι οι οποίοι η δουλειά μας, η ζωή μας όλη είναι στριμωγμένη μεταξύ του μέλλοντος και του παρελθόντος. Προσπαθούμε να αντιληφθούμε τι συμβαίνει τώρα, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το Κέντρο Δελφών συνεχίζει τα τελευταία χρόνια να εκφράζει τον λόγο που δημιουργήθηκε. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το έκανε το Κέντρο Δελφών ως ένα πυρήνα, σαν τη δημιουργία ενός πυρήνα, αντίληψης αυτού του πραγματικού χρόνου. Πολλά διαφορετικά άτομα έρχονται εδώ από όλο τον κόσμο για να αντιληφθούν αυτό το γεγονός. Η παρουσία των καλλιτεχνών και η παρουσία των διανοουμένων είναι απαραίτητη και τη βλέπω με μεγάλη χαρά ότι είναι δυνατή κιόλας. Κώστα, επειδή χρόνος τρέχει... Ο χρόνος τρέχει και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράστηκες αυτές τις πολύ συγκινητικές στιγμές και τη διανοητική διαδρομή που οδήγησε στην Κλεψίδρα. Το βλέπω το χρόνο που τρέχει. Που κοσμεί το πάρκο Γλυπτικής και μπορείτε όλοι να το δείτε στον δρόμο σας προς τον Ξενώνα. Αλλά για να επιτρέψουμε και λίγο χρόνο και... Τελειώνω το συλλογισμό μου λέγοντας ότι ελπίζω να συνεχίσει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών δυναμικά, πάντα έτσι, και να μπορέσει να βοηθήσει στην αντίληψη αυτών των μεγάλων προβλημάτων που έχουμε παγκοσμίως αυτή τη στιγμή και να προσφέρει μια θετική ενέργεια, μπας και λυθεί κάτι εδώ πέρα, γιατί έχουν εμπλεχτεί όλα και έχουν γίνει ένα κουβάρι στον πλανήτη. Όταν έχουμε τη στήριξη δημιουργών σαν και εσένα, θα το καταφέρουμε. Αυτό ελπίζω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Αλεξάνδρα. Λοιπόν, το Κέντρο Δελφών υπηρετεί πολλά χρόνια την ανάπτυξη των κοινών πολιτιστικών στόχων που ενώνουν τους λαούς της Ευρώπης. Με το τοπόσημο των Δελφών, ομφαλό της γης, να καθορίζει τον συνεκτικό κρίτικο, τον πολιτισμό της αρχαιότητας. Η σχέση ισορροπία Ευρώπης-Ελλάδα στον πολιτισμό ανακαλεί προβληματισμούς της λεγόμενης γενιάς του 30, με την πολύπαθη χρήση της έννοιας ελληνικότητα. Εθνική συνείδηση, εσωστρεφής αυτοαναφορικότητα, προβληματισμός περί μοντέρνου, αναζήτηση πολιτισμικής ταυτότητας, που στον ελίτη είναι επιμονή για το αληθινό πρόσωπο της Ελλάδας, στον Σεφέρι να προβάλλει τη λειτουργία της αφομοίωσης του δημιουργικού μετασχηματισμού δανείων και επιδράσεων.
Η ελληνικότητα, λοιπόν, ως πρόβλημα πολιτισμικής αυθυπαρξίας του νέου ελληνισμού, ως ζήτημα ισότιμου πολιτισμικού διαλόγου και αμοιβαίας ανταλλαγής με την Ευρώπη, σαρκώνεται από το κέντρο Δελφών στις επιλογές των θεμάτων του, των θεματικών του. Στην πολυετή διαδρομή του ξεχωρίζουν πρωτοβουλίες για το αρχαιοδράμα, για τον χορό, τη μουσική, με ιδιαίτερη έμφαση στα εικαστικά, που είχαν σημαντικό αποτέλεσμα τη δημιουργία του πάρκου γλυπτικής, αλλά και τη μόνιμη συλλογή έργων σύγχρονης τέχνης. Στον χώρο του πολιτισμού, στα εικαστικά, το κέντρο έχει να επιδείξει μια συνεχή σειρά εκθέσεων που στοχευμένα ανέδειξαν αυτό που τόσο πετυχημένα διατύπωσε ο Δημήτρης Μαρονίτης ως Δούνε και Λαβίν, ιδιαίτερα στην τέχνη. Την παραγωγική δηλαδή αξία που έχει στον καλλιτεχνικό τομέα η μέθοδος της αμοιβαιότητας, που πάει να πει «Όποιος δίνει, παίρνει και όποιος παίρνει, δίνει». Αυτή λοιπόν την αμφίδρομη διαδρομή συναντούμε στο έργο και των δύο καλλιτεχνών που είναι μαζί μας εδώ στο πάνελ, στην Βάνα Ξένου, η οποία με εφόδια την ευρεία παιδεία, την εμπειρία στον πολιτισμό και μέσα από τη σχέση με τη διδασκαλία, γοητεύεται, ταυτίζεται σχεδόν με την Περσεφόνη και την έννοια του περάσματος, της διάβασης. Ζωή, θάνατος, ελπίδα για αναγέννηση και το εξαιρετικό δείγμα γραφής της υπάρχει μόνιμα πλέον στην συλλογή του κέντρου. Ο τύμβος που παρουσιάστηκε το 2010 στην έκθεση Μαραθών. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή που κατέβαινα στον κόλπο του Ότραντο, στην Απουλία, και αντίκρισα τη μεταναστεύουσα ανθρωπότητα του Βαρότσου. Ένα συγκλονιστικό έργο, εμπνευσμένο από ένα δραματικό ναυάγιο Αλβανών στην Αδριατική. Ήταν το δικό του ελληνικό Δούνε στο ιταλικό Λαβίν, καθώς ο Βαρότσος βίωσε την τέχνη και δημιούργησε σημαντικά μνημιακά έργα στη γειτονική Ιταλία και, όπως μαθαίνω, έχει να δώσει την επόμενη χρονιά ή αυτή τη χρονιά και άλλα ακόμα, και δημιούργησε σημαντικά έργα σε μια χώρα με μεγάλο παρελθόν στην γλυπτική, όπου ο ίδιος λέει αισθάνεται Έλληνας ιταλικής καταγωγής. Εδώ μιλήσαμε ήδη για το έργο που έχει αφήσει σε αυτό το υπέροχο πάρκο των Δελφών. Και δίπλα μου, επιτρέψτε μου να ξεχωρίσω τη μεγάλη ιδιαίτερη συμβολή του αγαπητού φίλου, του Τάκη του Μαυρωτά, ο οποίος σε μια μεγάλη σειρά εκθέσεων, προτάσεων, θεμάτων, πριν από το 2000 νομίζω, με αφόδια τη γνώση, καλλιέργεια και εμπειρία, δημιούργησε στους Δελφούς εκθέσεις σταθμούς ως αμφίδρομη και αυτός παρέμβαση στον διεθνή στίβο. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που ήδη σας είπε και ανέφερε προηγουμένως, την Χρύσα, τον Τάκη, την κληρονομιά του Απόλλωνα, τους Κίονες και Πεσούς, θαυμάσια έκθεση, όπου είχε και ένα έργο του Φινότη, που τον είδαμε στη Θεσσαλονίκη και θα τον δούμε σε λίγο ξανά στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Θα ξεχωρίσω όμως μία έκθεση από αυτές που οργάνωσε, Κωνσταντίνος Καβάφης, Ζωγραφισμένα, μια έκθεση έρευνα για τη συνύπαρξη του ποιητικού λόγου και των εικαστικών τεχνών μέσα από πολύ σπουδαία έργα Ελλήνων δημιουργών. Βεβαίως υπήρξαν και άλλες σπουδαίες σημαντικές εκθέσεις εδώ στο κέντρο, με το Βυζάντιο να συναντά την παράδοση λατρεία και προσκυνήματα μετά την άλωση, την Οπιζούνη σε άλλο μήκος κύματος, το 2019 την έκθεση και πάλι του Τάκη. Θα ήθελα να μείνω στο 2022, που είχα την τύχη να επισκεφθώ την έκθεση με σύγχρονα έργα από τη συλλογή του Κέντρου Δελφών, εδώ στους Δελφούς, παρέα με τον Τάκη Μαυρωτά και τον καλοφίλο Γιάννη Κονταξόπουλο, συλλέκτη Κοκτώ. Θέλαμε να οργανώσουμε μαζί μία έκθεση στο Τελόγλιο με θέμα «Ζαν Κοκτώ, επιστροφή στην Ελλάδα». Και επιδίωξη ήταν να διαβαστεί ως μια πρόταση επαναπροσδιορισμού της σχέσης του σήμερα με το παρελθόν. Δεν υπάρχει χρόνος να σας πω περισσότερα για τη σχέση του Κοκτώ με τους Δελφούς, ούτε θέλω να αναφερθώ σε ένα σπουδαίο του ποίημα, στον Νινίωχο, που το ένα ποίημα ποταμός, το Le Chiffre 7, ο αριθμός 7, που μας τον περιγράφει ακροτηριασμένο, στερημένο από τα άλογά του, να μην σταματά,
Ανοιχτά τα μάτια και δεν βλέπει, ο χρόνος είναι ψεύτικος. Μας εξαπατά, μην πέφτετε στην παγίδα. Μια συνεργασία που δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε και λόγω πανδημίας στο Τελόγλιο και ελπίζω να καταφέρουμε να την ολοκληρώσουμε με την βοήθεια της εφορίας Φωκίδας και την τότε βοήθεια της Νάνσης Ψάλτη που έχουμε σήμερα εδώ, έχουμε τη χαρά να την έχουμε μαζί μας για αυτό το σχέδιο. Δεν υπάρχει χρόνος για να σας πω αντίστοιχες προσπάθειες που έχουμε κάνει πολλές φορές στο Τελόγλιο και εμείς για τον Πικάσο, για τον Μιρό, για τον Ντελακρουά, Τουλούζ Λοτρέκ, Τεριάντ και πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Θα πω μόνο για την τελευταία μας έκθεση, Fake for Real, γνήσιο για πλαστό ή υπλαστό, οργανωμένη σε συνεργασία με το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας των Βρυξελών, όπου έχουμε ευρύτερη ανάπτυξη θεμάτων της εποχής της μετααλήθειας, που μας έδωσε και το έναυσμα να φτιάξουμε τη δική μας έκθεση στο Τελόγλιο, την κρυφή γοητεία της πλαστογραφίας, την τέχνη. Εν τέλει, όχι απλώς το πλαστό και το γνήσιο, αλλά μια αναμέτρηση ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα, τόσο σημαντική για τη σημερινή εποχή. Όπως βλέπετε, προσπάθειες γίνονται και θα γίνονται πάντα από φορείς και μονάδες που πραγματικά θέλουν να προσπαθήσουν από το σήμερα να αντιμετωπίσουν το αύριο. Χώροι λοιπόν σαν αυτόν που βρισκόμαστε σήμερα εδώ αφήνουν σίγουρα περιθώρια αισιοδοξίας μπροστά στις τρομερές δυσκολίες που μας ζουν από παντού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα. Δίνω ήδη υπόσχεση ότι θα επαναλάβουμε αυτή την εκδήλωση με διευρυμένο πάνελ και με πλήρη ελευθερία χρόνου στην Αθήνα για να συζητήσουμε. Απολογούμε για τον περιορισμένο χρόνο που έχουμε και περνώ στη Βάνα τη Ξένου. Ευχαριστώ. Μισό λεπτό για την τεχνολογία. Στο μεταξύ, η καλή μου φίλη και εξαιρετική συνάδελφος Μαρία Γαβουνέλη που βλέπω παρακάτω, την οποία και καλησπερίζω και ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη που θα τη καθυστερήσω το επόμενο πάνελ που συντονίζει. Έγινε κατά, εντάξει. Ωραία. Εγώ θα σας διασπώ λίγο, γιατί παράλληλα με αυτά που θα σας πω, θα προβάλλονται και έργα, έτσι ώστε να έχετε μία ολοκληρωμένη εικόνα αυτού που θα πω και αυτό που έχει γίνει. «Make it new», είπε ο Έζρα Πάουτ το 1920. Είναι σημαντική για μένα η αποστροφή του ποιητή, καθώς ένα μεγάλο μέρος του καλλιτεχνικού μου έργου είναι αφιερωμένο στην ελληνική αρχαιότητα, τα Ελευσίνια Μυστήρια και το Δελφικό Ιερό. Στην ουσία, αυτό που μας προτρέπει να καταστήσουμε νέο είναι η παράδοση, η οποία δεν είναι δυνατόν να νοείται ως απλή αντιγραφή, αλλά ως πολύπλοκη αλληλεπίδραση εγγενών, ροπών, μιμήσεων και αυτοοργανωτικών δομών. Φαίνεται πως η σχέση με το παρελθόν καθορίζεται από το μέλλον. Στρέφομαι πίσω, επιστρέφω, έχει το νόημα ότι διευρύνω το υπάρχον, αποσπώντας το, σε εκείνο που έρχεται στο μέλλον. Θέλω να διευκρινίσω ότι το δικό μου ταξίδι στην ελληνική αρχαιότητα δεν είναι μια επιστροφή προς τα πίσω, αλλά προς τα μέσα. Έτσι θεώρησα ότι έχει ενδιαφέρον να διερευνηθεί το νόημα των μακρινών στιγμών του πολιτισμού μας στις απαρχές της ελληνικής εμπειρίας και να συσχετιστεί με τη μεγάλη μεταρρύθμιση του 6ου αιώνα, τη γέννηση της φιλοσοφικής σκέψης και τους μετασχηματισμούς της στην ελληνική τέχνη, μέσα αυτό από την κλισθενική επανάσταση. Καθώς το κλισθενικό πρότυπο είχε ως σκοπό την ένταξη της πόλης στο χώρο, είναι ενδιαφέρον το γεγονός πως με την αντικατάσταση της Σολωνικής Βουλής σε Βουλή των 500, ο ρόλος του νέου οργανισμού αυξάνεται σημαντικά. Ο Κλισθένης αντιγράφει το σχέδιο της αίθουσας μοίησης που ο Πισίστρατος είχε γύρει στην Ελευσίνα, το χρησιμοποιεί για σκοπούς μη θρησκευτικούς,
εγκαθιστώντας την αίθουσα αυτή, τη Βουλή των 500, διατηρώντας συγχρόνως με τις συνεδριάσεις της Βουλής, τους δεσμούς με τις λατρείες της Δήμητρας και της Μητέρας Γης. Έχουμε εδώ μια άμεση μαρτυρία μεταφοράς από το θρησκευτικό στο πολιτιακό χώρο. Αν επανεξετάσουμε το θέμα της ίδρυσης των πόλεων, είναι δυνατόν να υποθέσουμε ότι η καταγωγή της πόλης ως κατεξοχήν πολιτικός χώρος ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τη θεμελίωση του ιερού χώρου. Η συνείδηση ενός κόσμου πραγματικού, ενός κόσμου που έχει νόημα, είναι στενά συνδεδεμένη με την ανακάλυψη της ιερότητας. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η ιερότητα είναι ένα στοιχείο στη δομή της συνείδησης και όχι απλά ένα στάδιό της. Θεώρησα ότι είναι ίσως ανάγκη να σκεφτούμε το θέμα του ιερού χώρου, ο οποίος είναι παραγωνισμένος εδώ και δεκαετίες στην τέχνη και την αρχιτεκτονική και αγνοείται ή ανάγεται απλά σε στερεότυπα κάποιας πνευματικής ενατένισης. Είναι ο λόγος που η πρόθεσή μου ήταν να εκθέσω εδώ σήμερα μια προσέγγιση που αποτελεί τον πυρήνα της εργασίας μου εδώ και μερικά χρόνια με θέμα «Η πολιτική σημασία των ιερών χώρων, Αθήνα, Ελευσίνα, Δελφή». Είναι η πόλη με τα μεγαλύτερα ιερά του αρχαίου κόσμου και πραγματικά άξιζε τον κόπο γιατί βρήκα τόσα καταπληκτικά πράγματα σε αυτές τις τρεις πόλεις και τα τρία ιερά. Η εγκαθίδρυση της δημοκρατίας συνοδεύτηκε από ριζικές αλλαγές θεσμών, τη δημιουργία ενός νέου χώρου και χρόνου. Η υπόσταση αυτή της νέας δομής στηρίχθηκε στην ελληνική σκέψη και τέχνη με τεράστιες συνέπειες για τη μετέπειτα ιστορία της αρχαιότητας. Η Ελλάδα υπήρξε θέατρο μιας μετάβασης που οδήγησε από ένα τρόπο σκέψης σε έναν άλλον. Η ελληνική εμπειρία έχει ενδιαφέρον, διότι διατηρούσε το προνόμιο να θέτει με συγκεκριμένο τρόπο ένα πολύ πιο γενικό πρόβλημα, αυτό των σχέσεων ανάμεσα στην ιστορία της διανόησης και στην ιστορία των γεγονότων. Ο λόγος που αναφέρθηκα στον Κλισθένη, αν μάλιστα επιμείνουμε στη μυθική υπόσταση του Δελφικού Ιερού, είναι για να κατανοήσουμε τον καθοριστικό ρόλο που είχε η υποστήριξη των Δελφών στην επιτυχία του Αλκμαιονίδη Κλισθένη και τον αποφασιστικό ρόλο που έπαιξε το μαντίο του Απόλλωνα, επακόλουθο δε της μεταρρύθμισης, είναι όλη η ιστορία της Αθήνας τον 5ο και 4ο αιώνα, στο πλαίσιο των νέων σχέσεων μεταξύ της πολιτικής και επιστημονικής ζωής. Κορυφαίο παράδειγμα είναι το έργο του Αντίνορα Γλύπτη, του ναού των Αλκμαιονιδών στους Δελφούς. Βλέπετε ότι αυτή η Αθήνα και η Δελφή συνεργάζονται μέσα από όλες αυτές τις συγκλονιστικές ιδιότητες που είχε το Δελφικό Ιερό. Γιατί η ελληνική αρχαιότητα σήμερα? Στο ερώτημα γιατί η ελληνική αρχαιότητα σήμερα, θέλω να αναφερθώ σε μια περίοδο που η Ελλάδα έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη ευρωπαϊκή τέχνη, για να συνδέσω τη σημασία που έχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών και η εντυπωσιακή δραστηριότητά του που έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα. Μια στιγμή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μοντερνισμού δημιουργήθηκε μια συμμαχία μεταξύ της πρωτοπορίας και της ελληνικής αρχαιότητας που σφυριλατήθηκε με τους πιο σημαντικούς ριζοσπαστικούς καλλιτέχνες του μοντερνισμού του 20ου αιώνα. Η σύγχρονη ματιά στην αρχαιότητα τότε επέστησε την προσοχή όχι μόνο στην αισθητική επίδραση που είχε η αρχαία τέχνη στους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, αλλά με τους τρόπους τους οποίους αυτοί οι καλλιτέχνες διαμόρφωσαν τη σύγχρονη εμπειρία της αρχαιότητας. Η Ελλάδα υπήρξε δυναμικά παρούσα στη Γαλλία του Μεσοπολέμου και συγκεκριμένα στο Παρίσι, όταν η πόλη βρισκόταν στη μεγαλύτερη ακμή της. Ουσιαστικά,
μέσω τριών αξιόλογων προσωπικότητων Ελλήνων που ζούσαν στο Παρίσι, όπως ήταν αυτή του Κριστιαν Ζερβός, του Τεριάντ Στρατή Ελευθεριάδη, του Ηρακλή Ιωαννίδη, τον οποίον η δραστηριότητα αναπτύχθηκε κυρίως, όπως γνωρίζετε, σε περιοδικά τέχνης της εποχής που ασχολούνταν το καθένα όμως με το δικό του τρόπο, τόσο με την νεωτερικότητα, όσο και με τη σύγχρονη πρόσληψη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Okay. Το περιοδικό του Τεριάντ Μινοτόρ, στραμμένο στην κριτομικυναϊκή τέχνη, ο Κριστιαν Ζερβός, φέρνοντας την πιο κοντά στις διαφορές μεταξύ του μοντερνισμού και της εκδόσης του Καγιέ Ντάρ, στράφηκε στην αγιοπελαγίτικη κυκλαδική τέχνη. Βάνα μου, μια απόπειρα... Θα πρέπει, γιατί έχουμε ήδη υπερβεί το χρόνο. Ναι, τελειώνω. Μια απόπειρα που κορυφώθηκε, μεταξύ άλλων, με το βιβλίο του για την ελληνική τέχνη, το οποίο εκδόθηκε το 1933. Και έριξε επίσης την ίδια εποχή ο ίδιος φως στην επανανακάλυψη της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Η πρωτοβουλία του να οργανώσει το Διεθνές Συνέδριο Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής στην Αθήνα έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο και στο ευρύτερο εγχείρημα των Παρισινών καλλιτεχνικών κύκλων του Μεσοπολέμου και διεθνώς, ώστε να επαναπροσδιοριστεί η σημασία των αρχαίων πολιτισμών στο πλαίσιο του μοντερνισμού. Θα σταματήσω εδώ, ευχαριστώ. Αν και έχω κι άλλη. Όπως έχω υποσχεθεί, θα το επαναλάβουμε έχοντας άπλυτο χρόνο. Όσα είπε η Βάνα για το ταξίδι της στην ελληνική αρχαιότητα και όσα μοιράστηκε ο Κώστας πριν μαζί μας για το πώς εγκατέλειψε τον Δρομέα, το έργο με το οποίο έχει ταυτιστεί στη δημόσια συνείδηση για να έρθει να πάρει το Δελφικό χρησμό, μας φέρνουν στην Άνση την Ψάρτη, την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων. Σε 5 λεπτά, αν μπορείς να μιλήσει. Σε λιγότερο, γιατί σέβομαι πολύ το χρόνο και τα πάνελ που ακολουθούν. Ονομάζομαι Αθανασία Ψάλτμη, προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Φωκίδας. Δεν έχω καμία σχέση με όλους αυτούς τους λαμπρούς καλλιτέχνες και τεχνοκριτικούς. Εμείς χρησιμοποιήσαμε, είμαι μια απλή δημόσια υπάλληλος, αυτό θέλω να πω, αρχαιολόγος. Εμείς χρησιμοποιήσαμε την σύγχρονη τέχνη πριν από 11-12 χρόνια περίπου με διάφορες εκθέσεις μεγάλων καλλιτεχνών, αλλά και νεότερων. Χαρακτηριστική να πω τους διερχόμενους του Γιώργου του Ξένου, αλλά είχαμε και μια εξαιρετική συνεργασία με τον Γιώργο τον Σκυλογιάννη που τον βλέπω εδώ μετά την πυρκαγιά του Ελαιώνα του 2013, το Symptom Project που γίνεται στην Άμφισσα και πάρα πολλά άλλα και βέβαια και με το Μουσείο του Λούβρου. Εμείς είμαστε εδώ, αυτό θα ήθελα μόνο να πω, γιατί όλοι αγαπούμε τους Δελφούς, φαντάζομαι. Και οι Δελφοί, ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, δεν είναι μόνο το ιερό, το μαντίο που μίλησατε τόσο λαμπρά κι εσύ, Τάκη μου. Είναι ένα ευρύτερο τοπίο, 350.000 στρεμμάτων. Είναι το ουνεσκικό τοπίο, είναι η Δελφή της UNESCO. Και είναι αυτό το τοπίο που καλούνται κυρίως οι τοπικές κοινωνίες να προστατεύσουν και βέβαια θεσμικά το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο βέβαια το κάνει και με εξαιρετικό τρόπο δια των κεντρικών του διευθύνσεων και φαντάζομαι και δια της εφορίας αρχαιοτήτων. Η σύγχρονη τέχνη, λοιπόν, και η είσοδός της στο μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο μας βοήθησε να επαναδιατυπώσουμε και να ανανοηματοδοτήσουμε την αξία, την πολιτιστική αξία και τη σημασία των συλλογών μας για ένα πάρα πολύ ειδικό κοινό, το οποίο μας αφορά πάρα πολύ τα παιδιά, τους μαθητές. Και εκεί θέλω να μείνω. Προσπαθήσαμε να συνδέσουμε τα έργα σύγχρονης τέχνης που μπήκαν στο μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο ως ένα νέο εργαλείο, ένα σύγχρονο storytelling, αλλά όχι μία, χρησιμοποιώ έναν όρο που είναι και πολύ της μόδας, αλλά όχι μια εκλαήκευση, θα έλεγα, του πολιτιστικού καταπιστεύματος των Δελφών, αλλά ως μια ενίσχυση με ένα σοβαρό όχημα όπως αυτό είναι πάντα η τέχνη. Κλείνοντας, γιατί πιστεύω ότι όλα αυτά τα οποία είπαμε, αν δεν αποδοθούν και αν δεν αποδίδονται στην τοπική κοινωνία και στους νέους ανθρώπους και στα παιδιά και στους μαθητές, στερούνται νοήματος. Γιατί στερούνται το αύριο.
Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια και με τη βοήθεια και του αγαπημένου μας συλλόγου των φίλων του Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών και της Προέδρου του, θα μπορέσουμε, Αντρέα, είτε από τη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε από όποια άλλη θέση, να ενισχύσουμε αυτόν τον ρόλο και να δώσουμε τη δυνατότητα, να πω μόνο ότι οι τοπικές κοινωνίες, τα παιδιά δηλαδή που διαβιούν εδώ, στη Φωκίδα δεν υπάρχει ούτε θέατρο, ούτε κινηματογράφος, ούτε βέβαια υπάρχει αυτή η δυνατότητα συμμετοχή σε εικαστικά δρόμενα όπως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας να διαδώσουμε τα μηνύματα και τη σημασία αυτής της εξαίρετης συλλογής που έχει το κέντρο προς την... Θα το κάνουμε, είναι εξαιρετική ιδέα. Μαθητιώσανε όλα, ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, Νάνση, και σας ευχαριστούμε όλους.